Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας και στο ιστορικό. Τρέχουν τώρα και διάφορες παρεμβάσεις επί Δημαρχίας Καμίνη που είχαν ξεκινήσει ή και είναι και αλληλοανερούμενες παρεμβάσεις. Η πλατεία Ομονίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πόσες φορές έχει γίνει και έχει ξαναγίνει και έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα θέσω ορισμένα ερωτηματικά τα οποία μας απασχολούν. Καταρχάς, η διαδικασία, όχι ότι πάντοτε είναι σημαντική διαδικασία, αλλά ορισμένες φορές έχει τη δικιά της σημασία. Γιατί τόσο βιαστικά αυτή η απόφαση, η οποία ψηφίστηκε από τη δικιά σας, από τη Δημοτική Αρχή, από την παράταξη του Κινήματος Αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ήταν ο λόγος που δόθηκε ο χρόνος να συζητηθεί, να μελετηθεί, να μπορέσουν να υπάρξουν ανταλλαγές γνώμων, απόψεων? Τι είναι αυτό που σας ξαφνικά μπαμ, μια τόσο μεγάλη παρέμβαση που βεβαίως συζητιέται χρόνια, δεν είναι τωρινή συζήτηση για το θέμα αυτό, το συγκεκριμένο, αλλά ξαφνικά αυτή η απόφαση. Λέτε ότι είναι προσωρινά. Να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού όμως, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γεννά ερωτηματικά. Δηλαδή θα βγάλετε συμπεράσματα αξιόπιστα το μήνα Ιούλιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όπου δεν υπάρχουν ξένοι τουρίστες. Τα τουριστικά λεωφορεία είναι συγκεκριμένα. Το τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας με τα τουριστικά λεωφορεία και πόσο δυσκολεύουν. Θα βγάλετε συμπέρασμα τον Αύγουστο που η Αθήνα είναι κλειστή ουσιαστικά. Λείπει πάρα πολύ κόσμος για να επιβεβαιώσει το συμπέρασμά σου ότι έτσι λειτουργεί. Γιατί τι άλλο θα μπορούσε, ποιο άλλο νόημα θα έχει αυτή η βιαστικότητα, αυτή η βιασύνη της απόφασης? Δεν έχει κάποιο άλλο νόημα κατά τη γνώμη μας, παρά μόνο για να βγουν συμπεράσματα που εξυπηρετούν τη δρομολόγηση του σχεδίου. Δεύτερον, οι συγκεκριμένες μελέτες τις οποίες παρουσιάσατε έχουν και πολύ σοβαρό επιστημονικό αντίλογο. Τον έχετε πάρει υπόψη από μια σειρά φορείς και επιστημονικούς και συγκοινωνιολόγους που έχουν τοποθετηθεί για τα ζητήματα αυτά. Έχει αντίλογο από επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, όπως για παράδειγμα της εστίασης. Της εστίασης, βεβαίως. Υπάρχει αντίλογος από τους φορείς της εστίασης στο κέντρο της Αθήνας. Έχει αντίλογο από μια σειρά συλλογικότητες στις γειτονιές, οι οποίες ζουν και βιώνουν την κατάσταση. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχουν απασχολήσει από ό,τι φαίνεται. Δεν σας έχουν απασχολήσει. Γιατί με κοιτάτε έκπληκτο. Ένα. Δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση. Είπατε ότι όλα αυτά τα κάνετε με αφορμή την πανδημία. Επισπεύσετε όλες τις εργασίες. Εδώ υπάρχουν αντικρουόμενα. Αντικρουόμενες εκτιμήσεις. Βγαίνουν οι ειδικοί και λένε την ίδια μέρα που εξαγγείλατε εσείς το μεγάλο πεζόδρομο. Βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε τα γιοταχή αυτοκίνητά σας για να μετακινήσετε. Και εσείς λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι αντικρουόμενο αυτό? Εφόσον υπάρχει ζήτημα για συνωστισμό και συχνοτισμό και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, δεν είναι θέματα που έπρεπε να σας απασχολήσουν τι γίνεται σε περιοχές της Αθήνας όπου δεν υπάρχουν κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι? Και εκεί πραγματικά υπάρχει συνωστισμός. Και ξαφνικά ο συνωστισμός εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και ο συχνοτισμός. Το λέμε γιατί είτε είναι δική σας ισχυρισμή αυτή, ότι με αφορμή τον κορονοϊό προχωράτε πιο γρήγορα και επιταχύνεται αυτή τη διαδικασία. Τρίτο ζήτημα. Μιλάτε για συνολικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Είσαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί ο ΩΣΑ ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και οι υπόλοιπες αστικές μεταφορές του κέντρου της Αθήνας και της Αττικής. Δηλαδή, τι δρομολόγια θα γίνουν, πόσο θα πυκνώσουν τα δρομολόγια, τι θα γίνει με τον απαρχαιωμένο στόλο, τι θα γίνει που σήμερα στηβάζονται και στα τρόλεϊ και στα λεωφορεία κόσμος.
σε ώρες αιχμής. Με όλα αυτά τι θα γίνουνε. Τι θα γίνει με την κίνηση η οποία το κέντρο της Αθήνας είναι κέντρο που διέρχεται ο κόσμος. Πολλοί κόσμος διέρχεται. Θα μεταφερθεί σε παραπλήσιους δρόμους. Και εκεί τι θα γίνει. Οι παραπλήσιοι δρόμοι. Θα φέρουν όλη την κίνηση που τώρα την έχουν οι δρόμοι που θα κλείσουνε. Και πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Δεν θα υποβαθμιστούν οι συγκεκριμένες περιοχές. Σημερινή ημέρα είναι χαρακτηριστική που βρέχει. Όταν βρέχει στην Αθήνα, μπλοκάρουν τα πάντα. Αυτά έχουν απασχολήσει τις μελέτες που έχουν κάνει. Το έχετε κάνει. Αυτά τα ζητήματα. Προχωράω και σε μια σειρά άλλα θέματα. Τα οποία... Κλείστε το μικρόφωνο, θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Θα προχωρήσω και σε μια σειρά άλλα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα, στις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας, στις γειτονίες της Αθήνας, τι παρεμβάσεις θα κάνετε για να δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι, χώροι αναψυχής, χώροι άθλησης, που να μπορεί εκεί η νεολαία, και όχι μόνο η νεολαία, να μπορεί να πηγαίνει, να μπορεί να αθλείται, να μπορεί να κάνει παιδικές χαρές. Ή ακόμη και αυτοί οι χώροι που υπάρχουν σε πολλές συνοικίες της Αθήνας είναι εγκαταλελειμμένοι. Είναι επικίνδυνοι, δεν χρησιμοποιούνται για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι παρεμβάσεις σας δεν έχουν προτεραιότητα οι περιοχές αυτές, κατά τη γνώμη σας, που θα έπρεπε να στηριχτούν. Ή θέματα τα οποία αφορούν την πρόσβαση του κόσμου ο οποίος μένει στην Αθήνα σε ελεύθερους χώρους. Στα μουσεία για παράδειγμα, τι δυνατότητα έχει μια μέση οικογένεια να επισκεφτεί ένα μουσείο στην Αθήνα με την είσοδο η οποία υπάρχει, με το εισιτήριο το οποίο υπάρχει. Πόσο διευκολύνει αυτό. Επειδή λέτε ότι πρέπει να μπούμε, να έρθουμε σε επαφή με την ιστορία μας, με τις αρχαιότητές μας. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Όταν υπάρχουν αυτά τα απαγορευτικά εισιτήρια για μια μέση οικογένεια. Και τέλος, στο πιο καυτό, ας το πούμε έτσι, ερώτημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με αυτές τις παρεμβάσεις αλλάζει η χρήση γης. Και δεν αλλάζει μόνο η χρήση γης, αλλά και η αξία της. Και γνωρίζουμε πολύ καλά, έτσι λένε τα διάφορα στοιχεία που έχουμε και στα χέρια μας και τα οποία δεν αμφισβητούνται, ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες αγοραπολισίες στις περιοχές αυτές τα τελευταία χρόνια. Ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια από ξενοδοχειακούς ομίλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός Μεταφορών έφερε τη συγκεκριμένη διάταξη την οποία προσωρινά την απέσυρε για να μπορούν να δημιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας κατά παρέκκληση των όρων μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μη έχονται στον περιορισμό των κλινών που είχε μέχρι τώρα. Άρα όλα αυτά συνδέονται με τις παρεμβάσεις αυτές. Και ποιοι εξυπηρετούνται από όλα αυτά. Αυτά είναι ορισμένα βασικά ερωτήματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε και θέλουμε να απαντήσετε και τα θέτουμε, ξέρετε, καλοπροαίρετα, αντίστοιχη ήταν και η στάση μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά μας απασχολούν και ως κόμμα.